στο Μάλμε σερβίρουν δωρεάν αλκοόλ και άλλοι στην Ελλάδα στάζουν μέλι. Η ώρα που ο Μπαγκλαμάς θα ανέβηκε να διαγωνιστεί στο δεύτερο ημιτελικό πλησιάζει. Κάποιους όμως, όπως ο Γιώργος Ατσίδης, φαίνεται ότι δεν τους συγκινεί και τόσο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Πραγματικά το αξίζουν, γιατί δίνουν την ψυχή τους αυτό που κάνουν. Θα έλεγα όμως ότι επειδή βλέπουμε να γίνονται πολλές ανατροπές, είναι καλό και οι ερμηνευτές που τραγουδούν να μην λένε θα πάρω την πρωτιά, γιατί μπορεί να βρεθεί στο τέλος και να απογοητεύσει έτσι και έναν κόσμο που περιμένει να δει κάτι καλύτερο. Φαρμάκι για την ελληνική συμμετοχή, φαρμάκι και για το διαγωνισμό της Eurovision. Νομίζω ότι είναι απλά απρόβλεπτο. Δεν είναι ένας σοβαρός διαγωνισμός, έτσι, δηλαδή το να κερδίσει και κάποιος δεν σημαίνει και τίποτα. Αλλά πραγματικά δεν μπορείς να το ψυχολογήσεις. Θα έλεγα ότι γενικά είναι ένα πανηγύρι, όπως το έχουν χαρακτηρίσει βέβαια, που δεν πρέπει να το παίρνουμε τόσο σοβαρά. Ήθελαν από το Μαυροβούνιο να ανέβουν στη σκηνή λες και πάνε στο φεγγάρι, το είδε ο παρουσιαστής και του γύρισε το μάτι. Τα ρούχα είναι άθλια, κατά κύριο λόγο. Θα έλεγα ότι εντάξει, γενικά αυτός ο διαγωνισμός δεν διακρίνεται ούτε για το γούστο του στο κομμάτι της εμφάνισης, ούτε δημιουργεί τάση στη μουσική. Και το φόρεμα της τραγουδίστριας από τη Μολδαβία να φλέγεται και ήταν έτοιμος να πάρει τον πυροσβεστήρα. Όταν στη σκηνή ανέβηκαν οι Σέρβες, τρίτωσε το κακό. Ήταν η πιο άθλια για σένα. Όλες. Όλες, ε. Δεν σου άρεσε καμία. Ναι, νομίζω ότι είναι kids. Είναι ένα πανηγύρι. Το αποτέλεσμα του πρώτου ημιτελικού απογοήτευσε. Την ώρα που η Kids εμφάνιση της Μολδαβίας έπαιρνε το εισιτήριο για τον τελικό, η Δέσποινα Ολυμπίου, που ήταν ίσως η πιο κομψή παρουσία στο διαγωνισμό, έμενε εκτός. Συναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της και έβλεπα σήμερα στη μελέτη κιόλας, τώρα το βλέπω το μεσημέρι, πόσο όμορφη ήταν, πόσο λαμπερή, το φόρεμά της καταπληκτικό, η φωνή της πολύ καλή. Το δωδεκάρι του, ο Στέλιος Ρόκος και η Ελένη Φουρέιρα το δίνουν στην Ελλάδα χωρίς ενδιασμό. Βλέπεις ότι έχει να κάνει με έναν λαϊκό Έλληνα, έτσι, που εμένα μου αρέσουν προσωπικά πάρα πολύ αυτοί οι τύποι. Αυτό πιστεύω ότι ή θα αρέσει πολύ ή μπορεί και να ξενήσει. Αλλά αν ξενήσει, ας πούμε, στους Ευρωπαίους, θα μου αρέσει ακόμα πιο πολύ εμένα. Θα περάσουν, είμαι σίγουρη. Είμαι 100% σίγουρη. Γιατί είναι πολύ χαλαροί.